ασθενοφόρο ιδιωτικού φορέα συγκρούστηκε με διερχόμενο γιοταχή επιβατικό όχημα το μεσημέρι της Τρίτης στην περιφερειακή οδό στο ύψος των Καρδαμιτσίων. Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γιοταχή αυτοκίνητο χτύπησε το ασθενοφόρο στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί λίγα μέτρα πιο πέρα. Στο ασθενοφόρο, εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό, βρισκόταν και μια γυναίκα εγχειρισμένη, την οποία και μετέφεραν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ευτυχώς, τόσο οι επιβαίνοντες στο ασθενοφόρο, όσο και ο νεαρός οδηγός του γιοταχή που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, δεν τραυματίστηκαν και είναι όλοι καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου πέρασε με πράσινο σηματοδότη, αλλά εκείνη την ώρα περνούσε και το ασθενοφόρο, και έτσι επήλθε η σύγκρουση και η ανατροπή. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρο που παρέλαβε τη γυναίκα προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τις συνθήκες του ατυχήματος θα διερευνήσει η τροχέα. Το 8ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού, στον κόμπο Καρδαμιτσίων, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας περί ώρα 15:45 για επέμβαση σε τροχαίο ατύχημα. Κάποιος πολίτης με γιοταχή χτύπησε το πίσω μέρος του ενός διερχόμενου και κινούμενου πάνω στην περιφερειακή οδό ασθενοφόρου, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την ανατροπή του δευτέρου οχήματος. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του ασθενοφόρου βγήκαν σόι και απεγκλώβησαν προαφήξεως της δικής μας αφήξεως, της πυροσβεστικής εξόδου, την κυρία η οποία μεταφερόταν στο Ολύμπιον. Μια ηλικιωμένη κυρία. Εμείς όταν ήρθαμε, ήδη η μεταφορά πραγματοποιούνταν με φορείο του ΕΚΑΒ και οι δικές μας ενέργειες περιορίστηκαν μόνο στην αποσύνδεση των πόλων μπαταρίας των δύο οχημάτων και στην πλήση του οδοστρώματος. Στο συμβάν ήταν και οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Ένα έτερο ασθενοφόρο παρέλαβε την ηλικιωμένη κυρία και τον συνοδηγό του πρώτου ασθενοφόρου.